Το κυριακάτικο ψάρεμα με δυναμίτιδα στη θαλάσσια περιοχή Ομπρόσγυαλο στη Γεωργίου Πολυχανίων δεν βγήκε σε καλό σε έναν 72χρονο, ο οποίος συνελήφθη από άνδρας του λιμενικού την ώρα που έβγαινε από τη θάλασσα φορώντας στολή κατάδυσης και κρατώντας ένα σάκο με 12 κιλά αλίευματα. Αν σταματήσαν τώρα, είναι λίγοι, πολύ λίγοι. Φοβούνται. Τι φοβούνται, τι έχουν συνηθίσει. Μπορεί το ψάρεμα με τη χρήση δυναμίτιδας να έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, κάποιοι ωστόσο εξακολουθούν να καταστρέφουν το βυθό, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακαιρεότητα και την ίδια τους τη ζωή. Έχουν χέρια, πόδια, μάτια, σκοτώνονται, αλλά είναι το εύκολο ψάρεμα. Το έχουμε ξεπεράσει. Έχετε ακούσει πάντως ιστορίες στο παρελθόν με τραυματισμούς? Χέρια, πόδια, μάτια έχουν καταστραφεί. Βέβαια, έχουν πολύ τραυματιστεί. Είναι ακόμα ορισμένοι που είναι σε αναπηρία από δυναμική. Πολύ παλιά. Σε απομακρυσμένες περιοχές τώρα, εδώ στην περιοχή, στον κόλπο, δεν ρίχνουν δυναμίτιδες τώρα, γιατί είναι και τα λιμεναρχεία δίπλα, είναι πολύ δύσκολο πλέον. Και δεν είναι όλοι ψαρεύουν τώρα εδώ πέρα. Ζούνε κάποιες οικογένειες τώρα, καταστρέφει το βυθό τώρα, δεν αφήνει τίποτα αυτά. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες στα Χανιά τονίζουν πως έτσι κι αλλιώς τα αποθέματα ψαριών έχουν μειωθεί σημαντικά εξαιτίας των ανθρώπινων παρεμβάσεων. Οι μηχανότρατες είναι κάποια μηχανήματα που δουλεύουν μέρα νύχτα και δεν αφήνουν τίποτα, σαρώνουν τα πάντα. Παράνομοι είναι πολύ λιγότεροι. Αυτή είναι η νόμιμη καταστροφή. Αλλιείς και επιστήμονες υποστηρίζουν πως ο βασικός λόγος της μείωσης των ψαριών στις ελληνικές θάλασσες είναι η υπεραλίευση. Είναι ενδεικτικό ότι το 70% των ψαριών που πολλούνται στη χώρα μας προέρχονται από υπεραλίευση.